Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Με το ιατρικό ρεπορτάζ ξεκινάμε απόψε το δελτίο μας, καθώς έχουμε μια έκτακτη είδηση που αφορά σε κρούσμα μικροβιακής μηνυγκίτιδας σε μια γυναίκα 42 ετών. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Αντώνη Φώτη που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Αντώνη. Πράγματι, Πέτρο, αναστάτωση επικρατεί από σήμερα το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ήλιδας, στην οποία διαπιστώθηκε και το πρώτο για φέτος κρούσμα μικροβιακής μηνυγκίτιδας βαριάς μορφής. Να πούμε ότι είναι έντονη αγωνία για τη 42χρονη γυναίκα που νόσησε και η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, γι' αυτό και μεταφέρθηκε σπεσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Ενώ να πούμε ότι άμεση ήταν και η αντίδραση όλων των υγειονομικών φορέων, της περιφέρειας και του Δήμου, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση της νόσου με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων. Ακόμα, Πέτρο, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η 42χρονη, η οποία κατάγεται από την Ινδία αλλά ζει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ένιωσε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και έσπευσε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, χθες βράδυ δηλαδή, στην νοσηλευτική μονάδα της Αμαλιάδας, όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε εξετάσεις που σε πρώτη φάση δεν έδειξαν τίποτα, αλλά μετά από λίγες ώρες επέστρεψε η ίδια με επιδείνωση της υγείας της, μιας και παρουσίαζε υψηλό πυρετό και αιμετούς. Μετά από μια δεύτερη σειρά εξετάσεων, διαγνώστηκε εν τέλει με τη μικροβιακή μηνυγκίτιδα και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε άμεσα με το σταθμό του ΕΚΑΒ στην νοσηλευτική μονάδα του πύργου και από εκεί στο Ρίο, που είπαμε και νωρίτερα. Να πούμε, Πέτρο, ότι η 42χρονη δούλευε σε συσκευαστήριο αγροτικής περιοχής της Ήλιδας, στο οποίο και βρέθηκε κλιμάκιο της αστυνομίας αμέσως μόλις έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεών της, προκειμένου να ειδοποιηθούν και 27 εργαζόμενοι στην επιχείρηση, αλλά και οι οικογένειές τους, για να μπορέσουν να πάνε στην Αμαλιάδα, όπου θα προμηθευτούν αντιβίωση που θα τους παρέχει χημειοπροφύλαξη. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η οικογένεια της 42χρονης και τα ανήλικα παιδιά της που πηγαίνουν στο δημοτικό, πήγε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τα πήρε από το σχολείο τους και από εκεί προχώρησε σε περαιτέρω εξετάσεις τους για να καλυφθούν και αυτά υγειονομικά και να μην υπάρχει μετάδοση. Μάλιστα, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε σε αυτό το σημείο πριν σε αποδεσμεύσουμε ότι αναλυτικό ρεπορτάζ θα υπάρχει στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Συγκλονίζει η νέα υπόθεση εκμετάλλευσης εργατών γης στην Ηλία. Θύματα τρεις εργάτες γης από τη Βουλγαρία, οι οποίοι εργάζονταν κάτω από απειλές και ψυχολογική πίεση, χωρίς να πληρώνονται. Τον βίο αβίωτο είχε κάνει σε τέσσερις εργάτες γης ένας 45χρονος Βούλγαρος που εργάζεται ως επιστάτης σε αγροτική ιδιοκτησία στο ψάρι Ηλίας και συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Τρίτης για εμπορία ανθρώπων και παρακράτηση εγγράφων. Οι τέσσερις εργάτες γης, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, μέσα στην απόγνωσή τους εγκατέλειψαν την περιοχή την καθαρά Δευτέρα και πήγαν με τα πόδια στην Πάτρα προκειμένου να τον καταγγείλουν στην ασφάλεια της περιοχής. Σύμφωνα με τα όσα είπαν στους αστυνομικούς, ο επιστάτης τους τους τελευταίους δύο μήνες τους ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία. Τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά και προσωπικά τους έγγραφα και τους ανάγκαζε να εργάζονται χωρίς να τους πληρώνει, δίνοντάς τους μόνο μικρό ποσά για τη σύντησή τους. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πατρών προχώρησαν σε εκτεταμένη επιχείρηση στην περιοχή και στις 10 το βράδυ της Τρίτης εντόπισαν και συνέλαβαν τον επιστάτη με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων. Στην κατοχή του βρέθηκαν οι τρεις από τις τέσσερις ταυτότητες των αλλοδαπών που τον κατήγγειλαν, γεγονός που επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς τους καθώς και το χρηματικό ποσό των 320 ευρώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα στην περιφερειακή. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων, τον κύριο Γιαννόπουλο, τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, κύριε Γκίστη. Καλησπέρα. Και καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή επίσης. Είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την τελευταία συνεδρίαση, όπου ελέγχθησαν πολλά. Ανάμεσα σε αυτά είναι και οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους του 2021. Ποια είναι τα δεδομένα τα σημερινά, τι έχουμε?
Κοιτάξτε, ήρθε σαν θέμα στην, ειδική αυτή συνεδρίαση λογοδοσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ένας θεσμός που εισήχθη για πρώτη φορά. Μπορέσαμε να συζητήσουμε, είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το φλέγον ζήτημα που έχει ταλανίσει την τοπική μας κοινωνία. Γιατί δυστυχώς, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 21 της Αρχαίας Ολυμπίας, δυστυχώς υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων. Είναι εύλογο αυτό το θέμα να έρθει στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είχα τη δυνατότητα να ενημερώσω το σώμα, αλλά και τους πολίτες που είχαν τη δυνατότητα να μας ακούσουν και να μας δουν μέσω του live streaming για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Θέλω να ξεκαθαρίσω και θέλω να επισημάνω, κύριε Γκίστη, γιατί για αυτό το θέμα έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις, ότι οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σιλίας έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να τρέξει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων. Μια διαδικασία αρκετά χρονοπόρα, με πολλά, θα έλεγα, περίπλοκα γραφειοκρατικά γρανάζια, που κάθε τρεις και λίγο όλο αυτό διαφοροποιείται σε σχέση με τα δικαιολογητικά που ζητούσαν από το Υπουργείο, γιατί κάθε τρεις και λίγο προστίθονταν και νέα δικαιολογητικά. Από την πλευρά μας έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τρέξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουν φύγει όλες οι καταστάσεις με όλα τα δικαιολογητικά. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές αποζημιώσεις. Η καθυστέρηση μεγάλη υπάρχει στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εκεί δυστυχώς έχουμε σημαντική καθυστέρηση, που όμως να πω ότι δεν είναι και στο χέρι μας, προκειμένου να επιταχύνουμε την όποια αυτή διαδικασία. Πιέζουμε, παρεμβαίνουμε, απευθύνουμε οχλήσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο, πλην όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουν καταβληθεί ωστόσο κάποιες αποζημιώσεις, δεν είναι όμως ικανοποιητικός αριθμός. Ας ελπίσουμε να βγει πολύ γρήγορα λευκός καπνός. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που δεν έχει να κάνει με την Ηλία μόνο, αλλά και όλη την περιφέρεια. Και μιλάμε για χωρική ενότητα εδώ της περιοχής μας, για τα αντιπλημμυρικά έργα. Τα αντιπλημμυρικά που, από ό,τι φαίνεται, πάμε καλά, γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, σωστά? Θα ήθελα, κύριε Γκίστη, να μην το διευρύνουμε σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, αλλά να το συγκεκριμενοποιήσουμε μέσα στα γεωγραφικά όρια των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου, γιατί αυτό άλλωστε ήταν και το ζήτημα και το ερώτημα που ετέθη στην χθεσινή συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερωθεί το σώμα για το αν έχουν προχωρήσει οι εργασίες και οι αποκατάστασης στους πληγέντες αυτούς δήμους. Θέλω λοιπόν και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρέμβω σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μένουν να ενημερωθούν και οι τηλεθεατές σας ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση. Ό,τι παρεμβάσεις έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένες. Έχουμε ένα υπόλοιπο που αφορά τον Αλφιό, τη μεγάλη αυτή εργολαβία που, όπως έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα ποσοστό γύρω στο 70% στην ολοκλήρωση. Έχει θωρακιστεί ο Αλφιός ποταμός σε πάρα πολλά σημεία που εμφάνιζε εξαιρετικά μεγάλη επικινδυνότητα. Έχει θωρακιστεί ο αρχαιολογικός χώρος, καθώς και παραπόταμοι και άλλοι χύμαροι και ρέματα που βρίσκονται στην περιοχή εκεί. Επίσης όμως πρέπει να πούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης, σε υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης, βρίσκεται και η εργολαβία που αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμο Πύργου, με άρση καταπτώσεων και καταλουστήσεων συνεπία των καταστροφικών πυρκαγιών. Εκεί βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό διτάξης του 82%. Και το επόμενο διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωσή του. Μάλιστα, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο δελτίο μας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάντως, έχουμε καλές επιδόσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αφορά όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Η ανομία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η εγκληματικότητα και η ενίσχυση των υπηρεσιών εχμής με ένστολο προσωπικό αποτέλεσαν μερικά από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Όπως τόνισε ο ίδιος, μέχρι τώρα σε υπηρεσίες της πρώτης γραμμής έχουν ήδη επιστρέψει 2.000 αστυνομικοί. Η κατάσταση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και το έργο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αποτέλεσαν μερικά από τα θέματα της συνέντευξης την οποία παραχώρησε σε τηλεοπτικό δίκτυο ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης Ανδρέας Νικολακόπουλος. Να θυμίσω, μιας και αναφερθήκατε, από το 2019 τις ενέργειες που έχουν γίνει στο θέμα της ασφάλειας, το οποίο πραγματικά εμείς προτάσουμε ως ένα από τα κυρίαρχα θέματα της πολιτικής μας, ως ένα απαραίτητη προϋπόθεση για την δημοκρατία και την άσκηση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Να θυμίσω λοιπόν τα βήματα που έκανε αυτή η κυβέρνηση, την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Καταρχάς, διαμορφώσαμε ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο, ώστε να μπορεί η αστυνομία, όταν διαπράττονται αξιόπινες πράξεις, να παρεμβαίνει εντός των πανεπιστημίων. Ένα δόγμα απολύτως ξεκάθαρο, μια απόφαση πολιτική ότι τα πανεπιστήμια είναι χώροι εκπαίδευσης, είναι χώροι διακίνησης ιδεών, χώροι που ανήκουν στους φοιτητές και τους καθηγητές. Η αστυνομία είναι εδώ για να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, όπου το απαιτούν οι Βρετανικές αρχές και όπου διαπιστώνει ότι τελούνται αξιόπινες πράξεις. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να παρεμβαίνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, η φύλαξη των πανεπιστημίων δεν είναι μια υπόθεση και η τήρηση της νομιμότητας στα πανεπιστήμια δεν είναι μια υπόθεση μόνο της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι δεν μπορεί να παραμένει και να βρίσκεται εκεί όλη τη μέρα, καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, η ελληνική αστυνομία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κύριο Νικολακόπουλο και για τα ζητήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και για την αύξηση της εγκληματικότητας. Υπάρχουν κάποια κοινωνικά φαινόμενα τα οποία δείχνουν μια αυξημένη εγκληματικότητα σε μια σειρά από αδικήματα τα οποία, αν θέλετε, δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Και εδώ πέρα υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι, οι οποίοι λόγοι δεν αποδίδονται μόνο, αν θέλετε, στην ελληνική αστυνομία. Να αναφερθώ στην παιδική παραβατικότητα, στην παραβατικότητα των ανηλίκων, να αναφερθώ στην ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε δηλαδή. Σας μίλησα όμως για το σκληρό έγκλημα. Να αναφερθώ βεβαίως και στο σκληρό έγκλημα και θα σας πω, μιας και αναφερθήκατε πριν, ότι δεν είναι μόνο τα θέματα των πανεπιστημίων. Η ελληνική αστυνομία και σε αυτόν τον τομέα έχει σημειώσει επιτυχίες πολύ σημαντικές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής. Πάντως, στις περισσότερες φορές βλέπουμε ένα νεκρό και μετά μαθαίνουμε ότι είναι γνωστός αστυνομίας, έχει ένα ποινικό κώδικα που είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Ο άλλος είχε μπει παρανόμως στη χώρα και. Το bachelor party των κριτικών, το θυμάστε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εγκλήματα, αξιόπινες πράξεις, εγκληματικές ενέργειες και μάλιστα σοβαρές γινόντουσαν και γίνονται. Αυτό το οποίο έχει σημασία πρώτον, η ελληνική αστυνομία να αντιδρά, να εξηγνιάζει και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Και νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούν ότι στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ως αποτέλεσμα κάποιων πολιτικών, δηλαδή της ενίσχυσης των υπηρεσιών πρώτης γραμμής ελληνικής αστυνομίας, της πολύ σοβαρής δουλειάς με επαγγελματισμό, με σύνεση, με αποτελεσματικότητα που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία, έχουμε καταφέρει να ξεκινήσουμε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Ο κ. Νικολακόπουλος αναφέρθηκε και στο ζήτημα της διάθεσης μεγάλου αριθμού αστυνομικών δυνάμεων που φρουρούν τα λεγόμενα VIP πρόσωπα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Υπουργείο έχει ήδη κινήσει τις ενέργειες και σήμερα περί τους 2.000 αστυνομικούς να έχουν επιστρέψει στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Ώρα 0 για την έναρξη λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων του ΕΣΥ και για τα μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία αρχής γενομένης από τα πανεπιστημιακά. Σύμφωνα με την ΕΚΤΗ, ΥΠΕ, έχει προγραμματιστεί η έναρξη λειτουργίας του θεσμού και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου την 26η Μαρτίου και στο εξής θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας, ανάμεσά τους και τους ηλίους. Πρεμιέρα και στην Πάτρα θα κάνουν τα απογευματινά χειρουργεία την προσεχή 3η 26 Μαρτίου. Δεδομένου του ότι η αρχή θα γίνει στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα η έναρξη λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων του ΕΣΥ θα πραγματοποιηθεί από το νοσοκομείο του Ρείου. Από τον κύκλο των γιατρών του χειρουργικού τομέα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου, επισημαίνεται πως ο κατάλογος με λίστες αναμονής είναι μακρύς. Αυτό οφείλεται στο ότι αντιμετωπίζει μεγάλο όγκο ασθενών από όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχει ένας διαμερισμός δυτικού άξονα. Βεβαίως όλο αυτό θα εξελιχθεί στην πορεία και θα γίνει και ο ανάλογος προγραμματισμός αλλά και καταμερισμός περιστατικών ανάλογα με την διαθεσιμότητα και τη βούληση και των ασθενών αλλά και των υγειονομικών παραγόντων και των γιατρών δηλαδή και των ανοσιολόγων και των νοσηλευτών οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα απογευματινό χειρουργείο. Τις ενστάσεις της ενάντια στον θεσμό των απογευματινών χειρουργείων εκφράζει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας που επισημαίνει πως αντί να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
προωθείται με τον θεσμό αυτό η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Το βασικό που μιλάμε, ακόμα και αν υπήρχε το προσωπικό, που δεν υπάρχει βέβαια, είναι ότι πραγματικά μιλάμε για άλλη μια φορά βάθημα της εμπορευματοποίησης του συστήματος υγείας. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, το κράτος βγάζει από πάνω το ποτάσιο πάνω του τις ευθύνες της χρηματοδότησης των νοσοκομείων και βάζει για άλλη μια φορά το λαό να πληρώσει τα σπασμένα. Καθώς αποτελεί κίνηση ενισταμένη των τελευταίων χρονών των τελευταίων κυβερνήσεων, η συνεχής μείωση των προϋπολογισμών για την υγεία. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ιατρικού κύκλου, στις 26 Μαρτίου έχουν διατεθεί 2 αίθουσες χειρουργείων για αγγειοχειρουργικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις, ενώ στις 28 Μαρτίου 2 επίσης αίθουσες θα διατεθούν σε γενικούς χειρούργους και ορθοπαιδικούς για ήδη κανονισμένα χειρουργεία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρειαστεί να αλλάξει κάτι σχετικά με τις ημερομηνίες στο πλαίσιο αντιμετάθεσης των συγκεκριμένων χειρουργείων. Στη χώρα μας στρέφονται τα φώτα της παγκόσμιας κοινότητας στο διάστημα 15 με 17 Απριλίου, όπου και θα φιλοξενηθεί η ένατη παγκόσμια συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα εξεταστούν 6 τομείς δράσης, ενώ η Ελλάδα θα εστιάσει σε 4 σημεία, όπως η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και η πράσινη μετάβαση στη Μεσόγειο. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ένατη παγκόσμια διάσκεψη για τους ωκεανούς, η οποία φέρει τον τίτλο Our Ocean Conference, που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το τριήμερο 15-17 Απριλίου 2024 με συντονίστρια τη βουλευτή Ηλίας και πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Διονυσία Θεοδώρα Βιερνοπούλου. Πρόκειται για μια μεγάλη συνδιάσκεψη σε επίπεδο αρχηγών κρατών, με συμμετοχή πολλών προέδρων κρατών, πρωθυπουργών, αλλά και δεκάδων υπουργών, η οποία θα φιλοξενήσει όμως και ερευνητικά Ινστιτούτα, φορείς, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για μια λοιπόν πολυπληθή συγκέντρωση που θα γίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας και η οποία θα αναδείξει πολλά σημεία της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών, αλλά και της γαλάζιας οικονομίας. Είναι μία συνεδρία, μία συνδιάσκεψη, η οποία ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, το 2014, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, το State Department, και τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο John Kerry, και που έχει φιλοξενηθεί από πάρα πολλά κράτη μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα εξεταστούν 6 τομείς δράσης, δηλαδή οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, η γαλάζια οικονομία, η σχέση κλίματος ωκεανού, η ναυτική ασφάλεια, η βιώσιμη αλληλεία και η θαλάσσια ρύπανση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η Ηλία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε προσκαλέσει παράγοντες οι οποίοι θα αναδείξουν και την περιοχή μας σε αυτό το διεθνές συνέδριο, αναζητώντας συμμάχους από αυτό το συνέδριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας. Ένας από αυτούς τους συμμάχους είναι και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό. Γι' αυτό σας έκανα αυτή την εισαγωγή. Διότι ο πρίγκιπας Αλβέρτος αποτελεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Μην ξεχνούμε ότι το Μονακό, αν έχουμε μια εικόνα της γεωγραφίας, είναι ένα πολύ μικρό κράτος, του οποίου η δύναμη έχει αναπτυχθεί στην ίδια τη θάλασσα. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί γεωγραφικά, είναι μονόδρομος, όπως λέει και ο ίδιος, η ανάπτυξη προς τη θάλασσα, και ο ίδιος επιθυμεί να συσφίξει τις σχέσεις του με την Ελλάδα στην περιβαλλοντική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, εκτός από την παρουσία του εδώ τον Απρίλιο και συγκεκριμένα στις 17 Απριλίου, θα περιμένουμε τον ίδιο αλλά και το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο, που είναι από τα πιο σημαντικά Ινστιτούτα που υπάρχουν παγκόσμια, να μας αποστείλουν το σκάφος από την Ελλάδα, από το Μονακό στην Ελλάδα, το οποίο θα κάνει μελέτες, αλλά και θα μπορεί να συμβάλλει σε κοινά προγράμματα προστασίας της περιοχής. Η Ελλάδα εστιάζει σε 4 σημεία που καλύπτουν οριζόντια τους 6 τομείς δράσης της διάσκεψης, τα οποία είναι ο βιώσιμος τουρισμός σε παράκτες περιοχές και νησιά, η πράσινη ναυτιλία, η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά και η πράσινη μετάβαση στη Μεσόγειο.
Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το 4ο συνέδριο Έκθεση Επιγής της Εφημερίδας Πατρίς, που έρχεται την Παρασκευή 29 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Αλτεμάρ στη Σκαφιδιά Ηλίας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στηρίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Λίγες ημέρες έχουν μείνει για την διεξαγωγή του 4ου συνεδρίου Έκθεσης Επιγής που διοργανώνει η Εφημερίδα Πατρίς στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Αλτεμάρ Olympian Village στη Σκαφιδιά Ηλίας την Παρασκευή 29 Μαρτίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με επιστημονικό συνεργάτη το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Επιγής ήταν μια ιδέα η οποία έχει ξεκινήσει πριν από 4 χρόνια σε τοπικό επίπεδο και για φέτος, για πρώτη φορά, κάνουμε το επόμενο βήμα, προσπαθώντας να κάνουμε την Ηλία σημείο αναφοράς στο ερευνητικό και στο επιχειρηματικό κομμάτι της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλίας. Στο συνεδρίο, στο οποίο έχουν κληθεί να συμμετέχουν επιστήμονες, επιχειρηματίες και πολιτικοί, ανάμεσα στους οποίους και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτωχός, ενώ το παρόν στις συνεργασίες θα δώσει και ο Κυριακός Μπαμπασίδης, πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγύσεων. Το Επιγής θα έχει, εκτός από τα κυβερνητικά στελέχη τα οποία θα έρθουν με πρώτον απ' όλους τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, όπου, καθώς και startups, όπου θα δώσουν το know-how στους αγρότες περιοχής μας και στους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τα προϊόντα τους. Είναι μια προσπάθεια, σας θέλουμε όλους δίπλα μας, θα ενημερωθείτε και τις επόμενες μέρες για όλους τους ομιλητές, αλλά και για το πρόγραμμα. Είναι ελεύθερη η είσοδος, δεν υπάρχει κανένα κόστος παρακολούθησης. Είναι σε 2 εβδομάδες, Παρασκευή 29 Μαρτίου, στο Αλτεμάρ. Η ατζέντα των θεμάτων του 4ου Επιγής αγκαλιάζει ολόκληρο τον αγροτικό κόσμο της χώρας, με ειδική αναφορά στην Ηλία, η οποία έχει πλούτο πρωτογενούς παραγωγής, και πάνω σε αυτόν τον πλούτο χρειάζονται καινοτόμες προτάσεις και επενδύσεις για την σωστή αλλά και αποτελεσματική αξιοποίησή του. Δίπλα μας θα είναι για άλλη μια φορά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που χωρίς τη δική της συμμετοχή δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αυτό το συνέδριο, και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικών, ο κύριος Φίλιας, αλλά πρώτα απ' όλα ο Νεκτάριος Φαρμάκης, είδαν με πολύ θετικό μάτι αυτή την πρόταση, καθώς και το επιστημονικό συνεργάτης είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Πρίτανης ο κύριος Μπούρας, όπου βοήθησε μαζί με τον κύριο Σαλάχα πάρα πολύ στη δημιουργία του προγράμματος αυτού του συνεδρίου. Φέτος για πρώτη χρονιά το Επιγής 4 θα φιλοξενήσει και περίπτερα μεγάλων εταιριών του αγροτικού τομέα, με σκοπό την παρουσίαση αλλά και την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για νέα σύγχρονα φιλικά για το περιβάλλον και ασφαλή για τον καταναλωτή προϊόντα φυτοπροστασίας, για ενθεκτικά και ιδιαίτερα παραγωγικά ιδρύβια, για τους σύγχρονους μηχανισμούς καλλιέργειας και συγκομιδής, καθώς και ό,τι άλλο αφορά την αγροτική γεωργία. Κύριο Αγγελόπουλο, η μεγάλη επένδυση η οποία έγινε πριν από ένα χρόνο ολοκληρώθηκε μόλις στην περιοχή μας, βάζει την Ηλία στο χάρτη των εκθέσεων και των συνεδρίων, τόσο για την Ελλάδα αλλά και για τα Βαλκάνια. Είναι μεγάλη μας τιμή που ως εταιρεία αναλαμβάνουμε την εγκαινίαση αυτού του χώρου. Είναι το πρώτο συνέδριο που θα γίνει. Ελπίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να έρθει να το παρακολουθήσει. Δεν υπάρχουν σύνορα για ιδέες οι οποίες έχουν μέλλον και έχουν και ανθρώπους που τις τρέχουν και έχουν όρεξη. Στόχος του συνεδρίου είναι όχι μόνο να αναδειχθεί η Ηλία, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές σε παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα, αλλά να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ελληνική αγροτική οικονομία, αλλά και την ευρωπαϊκή αγροτική κοινότητα. Οι μεσογειακές γεύσεις της Δυτικής Πελοποννήσου και της Ελλάδας ταξιδεύουν στις ευρωπαϊκές Μητροπόλεις στα πλαίσια της δράσης του Συμποσίου που διοργανώνει για 14η χρονιά ο Όμιλος Αλτεμάρ, με το θεσμό κάθε χρόνο να γίνεται όλο και πιο μεγάλος. Φέτος το θέμα ήταν οι ελληνικές παραδοσιακές πίτες και, όπως δηλώνει στην κάμερα ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Αλτεμάρ Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, οι Ευρωπαίοι ξετρελάθηκαν με τις συνταγές των γιαγιάδων.
Στην άλλη άκρη του κόσμου έφτασαν οι παραδοσιακές ελληνικές πίτες των γιαγιάδων χάρη στη δράση του συμπόσιου που για 14η χρονιά ταξίδεψε σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Με αφετηρία τη Δυτική Πελοπόννησο και υλικά από τον κήπο της γιαγιάς, οι Ευρωπαίοι μοιήθηκαν στα μυστικά της ελληνικής κουζίνας και προσκλήθηκαν να τα ζήσουν από κοντά. Το στομάχι περνάει ο έρωτας και για την περιοχή, τη δική μας και όλες τις άλλες. Πόλεις εκτός Ελλάδος, στην Ευρώπη βέβαια πάντα, που οι καλεσμένοι μας, που είναι κυρίως οι τουριστικοί πράκτορες που θα κληθούν να πουλήσουν την Ελλάδα, δοκιμάζουν τα γαστρονομικά μας, τέλος πάντων, δημιουργήματα. Φέτος έχουμε πίτες. Προσπαθούμε να δείξουμε λοιπόν πώς οι πίτες είναι μέρος της ελληνικής παράδοσης και να τους φέρουμε να γνωρίσουν την Ελλάδα τη διάρκεια του χειμώνα πριν να την επισκεφτούν τελικά το καλοκαίρι. Πάει πάρα πολύ καλά. Ακολουθούν και χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία και άλλες. Έχουμε ήδη πάει Πολωνία, Τσεχία, Μεγάλη Βρετανία. Γίνονται τέτοιες επισκέψεις αρκετές. Κρατάει ένα δίμηνο όλο το ταξίδι και 14 χρόνια τώρα. Νιώθω ότι το μόνο που μπορούμε να βλέπουμε προς τα μπρος είναι ότι θα έχουμε κι άλλα. Δεν τους βλέπω να θέλουν να σταματήσει αυτή η πρωτοβουλία. Το ελληνικό ταπτεραμέντο και κυρίως η πικάντικη μεσογειακή κουζίνα ταξίδεψαν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ξεσηκώνοντας τους ουρανίσκους σε ένα γευστικό ταξίδι απόλαυση. Εξελίξεις έχουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου θα έχει τον τελικό λόγο για την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2024, η οποία δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να κλειδώσει πάνω από το 5,5% έως το 6,5%, δηλαδή από τα 823 έως τα 830 από τα 780 ευρώ που ήταν σήμερα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των παραγόντων, τα σφιχτά δημοσιονομικά περιθώρια που δεν αφήνουν παράθυρο για νέες παροχές θα οδηγήσουν την κυβέρνηση σε κίνηση έκπληξη σε σχέση με το κατώτατο μισθό, με το βλέμμα στραμμένο στις ευρωεκλογές. Σενάρια για σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τα 820 ευρώ και δεν αποκλείεται να φτάνει και τα 840 από 780 ευρώ σήμερα, επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο για την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2024. Με βάση την προτινόμενη αύξηση 4-5%, ο νέος κατώτατος μισθός για το 2024 θα κυμανθεί από την 1η Απριλίου από 811,2 έως 819 ευρώ, ενώ με τις τριετίες και το επίδομα γάμου μπορεί ένας παλαιότερος υπάλληλος να φτάσει να αμείβεται με 1146,6 ευρώ μηνιαίως. Μετά την ενεργοποίηση των τριετιών, βλέπουμε πως η κυβέρνηση προχωράει σε αύξηση του κατώτατου μισθού ξανά, όπως είχαμε ήδη αναφέρει στο προηγούμενο διάστημα. Αυτή η αύξηση αναμένεται να είναι από 5 έως 6,5% από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Οι αποφάσεις αυτές θα ανακοινωθούν από τις 27 Μαρτίου και μετά μέχρι τέλος Μαρτίου και όπως λένε μάλιστα οι πηγές μας, η εφαρμογή του κατώτατου μισθού θα είναι από 1η Απριλίου του 2024. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι δεν θα αρκεστεί σε αυτό το ποσοστό, αλλά θα ανέβει κλίμακα με στόχο να μετριαστούν οι απώλειες στην αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων του ιδιωτικού τομέα. Είναι τα δύο μέτρα αυτά τα οποία προσπαθεί η κυβέρνηση να χτυπήσει την ακρίβεια και το πληθωρισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στην αγορά. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει αυξήσεις 5,5 έως 6,5%, δηλαδή ο νέος μισθός θα κυμαίνεται από 822,9 έως 830,7 ευρώ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί και μεγαλύτερη αύξηση, προκειμένου η καθαρή αύξηση στο χέρι να προσεγγίζει τα 50 ευρώ που θεωρείται ένα σημαντικό ποσό. Αντίστροφα, ξεκίνησε να μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη γιορτή της Ανάστασης. Η Μεγάλη Σαρακοστή τιμάται με πνεύμα ταπεινότητας και μετάνοιας, δίνοντας παράλληλα και την πραγματική διάσταση της νηστείας. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι η αρχαιότερη από τις μεγάλες νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ονομάζεται Σαρακοστή επειδή γίνεται εις ανάμνηση της 40ήμερης νηστείας του Χριστού στην έρημο και καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα. Η αρχική της διάρκεια ήταν 6 εβδομάδες, ενώ αργότερα προστέθηκε και μία 7η και τελικά διαρκεί 48 ημέρες. Έτσι, στην εποχή μας, η Μεγάλη Σαρακοστή ξεκινά κάθε χρόνο την καθαρά Δευτέρα και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Είναι μία περίοδος προετοιμασίας πνευματικής και σωματικής. Είναι μία περίοδος όπου καλούμεθα μέσα από μία διαδικασία αυτοκριτικής να
μπορέσουμε να βρούμε το σωστό δρόμο και να φτιάξουμε το σωστό φρόνημα έτσι όπως ο Χριστός το ζητάει και έτσι όπως η Εκκλησία το διδάσκει διαχρονικά. Προκειμένου, μέσα από αυτήν την νέα προοπτική και πορεία του φρονήματος, να φτάσουμε να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι μια εθιμοτυπική διάσταση, δεν έχει μια εθιμοτυπική διάσταση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα αφού προέρχονται μέσα από, από το λαό σαν παράδοση, αλλά κυρίως η Ανάσταση είναι το γεγονός εκείνο το οποίο μας δίνει την προοπτική και το μέτρο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Αφού στάθηκε στην αγάπη και την ταπείνωση που αποτελούν προϋπόθεση μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος απάντησε και στα της νηστείας. Θεωρούν ότι ο τρόπος της νηστείας που ζητείται να εφαρμοστεί στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι ένας τρόπος δύσκολος, που δεν μπορούν οι πάντες να του σηκώσουν αυτόν τον τρόπο της τάσης ζωής. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να ξέρετε ότι οι ποιότητες των τροφών δεν είναι ακριβώς όπως ήταν όταν εθεσπίζεται η νηστεία. Ναι. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Έτρωγες μία ντομάτα και ένα κρεμμύδι και τα συστατικά τα οποία είχε ήταν αρκετά για να σε κρατήσουν μισή μέρα σε μια εγρήγορση. Σήμερα δεν νομίζω ότι η ποιότητα των τροφών είναι ανάλογη. Γι' αυτό και να πω και αυτό αποφάσισε και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος το 16, στον πνευματικό να ασκήσει ή όχι αυτό που ονομάζουμε οικονομία. Mm-hmm. Δυνατότητα δηλαδή, σύμφωνα με τον ασκούμενο και τις δυνατότητες που έχει ο ασκούμενος, να εφαρμόσει απόλυτα ή μερικώς αυτή τη νηστεία. Η νηστεία είναι το μέσο, είναι ο τρόπος, δεν είναι ο σκοπός μας. Όπως δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος, να κάνει έναν τρόπο νηστείας που μπορεί να τον οδηγήσει σε μία εξάντληση, είτε γιατί παίρνει φάρμακα, είτε γιατί η κατάσταση η οργανική του δεν είναι σωστή. Σωστά. Αλλά αντίθετα μπορούμε να του επιτρέψουμε να φάει ακόμα και αυτά που πρέπει να φάει, ώστε να είναι συμβατά με τη θεραπεία την οποία κάνει. Σκοπός είναι να σωθεί ο άνθρωπος, σκοπός είναι να διατηρηθούμε στη ζωή, σκοπός είναι να διαιωνιστεί αυτή η ζωή και όχι να δημιουργήσουμε εμπόδια, προσκόμματα και δυσκολίες σε αυτή την πορεία προς ζωή. Και λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα της ημέρας στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι και αυτήν την ώρα. Αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο της χερσαίας εισβολής στη Ράφα παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, εμφανίζεται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης βουλευτών, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κατέστησε σαφές τον Αμερικανό Πρόεδρο πως η επιχείρηση του στρατού στην πόλη της Νότιας Γάζας είναι αναγκαία για την εξάλειψη της Χαμάς. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στη νέα συνομιλία Biden Νετανιάχου υπήρξε συμφωνία για αποστολή ομάδας Ισραηλινών αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον, ώστε να συζητηθεί το σχέδιο της εισβολής στη Ράφα, όπου εκτιμάται ότι έχουν βρει καταφύγιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι άμαχοι. Ενώ οι συνομιλίες στο Κατάρ για την επίτευξη εκεχηρίας παραμένουν άκαρπες, στη Γάζα συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Σύμφωνα με τη Χαμάς, μόνο το τελευταίο 24ωρο, 93 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πάνω από 140 τραυματίστηκαν. Παράλληλα, εντείνεται και το ανθρωπιστικό δράμα. Το φορτίο των 200 τόνων με τρόφιμα που μεταφέρθηκε από την Κύπρο διανεμήθηκε τελικά την Τρίτη. Ωστόσο, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό για τους κατοίκους της Γάζας που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα του λοιμού. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι αυστηροί περιορισμοί που επιβάλλονται από το Ισραήλ στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα και η ενδεχόμενη χρήση της πείνας ως όπλου μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Ένα νέο ποτάμι λάβας παρακολουθούν στενά οι αρχές της Ισλανδίας σε περίπτωση που αποτελέσει απειλή για πόλη που έχει ήδη επηρεαστεί από πολλές εκρήξεις τους τελευταίους μήνες. Η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου στη Χερσόνησο Ρέικιανες ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Η λάβα κινείται προς τη θάλασσα αντί για το Κρίνταφικ που εκενώθηκε αφού καταστράφηκε εν μέρη από την πρώτη από τις 4 εκρήξεις του Δεκεμβρίου.
Τα αμυντικά χωματινά τείχη που χτίστηκαν μετά την πρώτη έκρηξη έχουν σώσει την πόλη από περαιτέρω ζημιές, αλλά παραμένει απειλούμενη από την ενεργοποίηση του ηφαιστιακού συστήματος που ήταν αδρανές για σχεδόν 800 χρόνια. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Για την 24ωρη ενημέρωσή σας επισκεφτείτε το patrisnews.com. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.